Black. Black είναι. Black. Oh, wow. Είναι black. Τι κάνεις, Σοφία, δεν σταματάς να μας εκπλήσεις. Τι θα γίνει με σένα. Σιγά καλέ, εγώ δεν εκπλήσω. Τώρα τα παιδιά εκπλήσουν, ε. Όχι, εντάξει, τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, δεν το συζητώ, αλλά εσύ το ένα πίσω από το άλλο μας έρχονται οι κεραυνοί απανωτά. Πέρα το ότι. Πέρα το ότι. Ρε παιδί μου, μας αρέσει όλο αυτό που βλέπουμε τελευταία από σένα. Το stand-up, το οποίο είναι και sold out, να πούμε, όλες τις παραστάσεις της Σοφίας. Είναι γενικώς πάει super. Φέτος έχουμε μια γενική πτώση στα θεάματα. Δηλαδή, επειδή βγήκαν όλοι μετά την καραντίνα. Είναι, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Πάτρα και είχε 27 εκδηλώσεις σε ένα μήνα. Ναι. Το οποίο είναι παρανοϊκό, έτσι. Τώρα πηγαίνω στο Ηράκλειο, ήσασταν εσείς. Ναι, ναι, ναι. Εγώ κάποια στιγμή παίζω ανάμεσα στους Pink Floyd και στη Μαρινέλα. Είναι ένα... Και διπλώνουν και πολλά. Μπορεί να πας την ίδια μέρα που παίζεις εσείς, ναι, ένα άλλο θέατρο δίπλα, παίζεις κάτι άλλο. Ναι. Καλό αυτό. Στην Πάτρα, ας πούμε, είχε δύο εκδηλώσεις την ίδια μέρα. Λέω, πού θα πάει ο κόσμος. Είναι λίγο, γίνεται χαμός. Εντάξει, ναι, είναι λογικό μετά. Παρ' όλα αυτά, μας θυμίζανε στην Πάτρα, έγινε χαμός. Είχαμε τέλεια πρεμιέρα. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις πρώτη φορά, εγώ κάνω. Όταν κάνεις και κάποια κείμενα καινούργια, έχεις άγχος. Εγώ πάντα βάζω καινούργια. Και παρόλο που είναι επαναληπτικό, είναι τα highlights, εννοείται ότι έχω κομμάτια ολόκληρα που δεν έχω παίξει και έχω πάντα άγχος γι' αυτά. Και η Πάτρα είναι. Συγγνώμη, αυτό το κάνεις 10 χρόνια. Stand-up κάνω 10 χρόνια. 10 χρόνια. Απλώς είναι γνωστό το. Στο... Ποιο τα τελευταία το κομμάτι. Ναι, γιατί είναι από το YouTube. Ναι. Εγώ πάντα έκανα. Ναι, 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 ναι. Ρε εσύ, αυτή την ενεργητικότητα, αυτό το πράγμα που το αστείρει, το χύμαρο. Σε ρωτάω εσένα. Το χύμαρο που έχεις μέσα σου. Έτσι ήσουν και μικρό παιδί. Και εσύ έτσι ήσουν. Εγώ τόσο υπερκινητική δεν είμαι, νομίζω, σαν εσένα. Εσύ έχεις κάτι. Δεν είμαι υπερκινητική. Όχι. Όχι, δεν είναι από τα παιδιά τα υπερκινητικά. Απλώς είμαι ζωηρή. Ίσου. Άλλο αυτό. Ναι, πολύ ζωηρή. Πέρασαν okay. Δύσκολα, δηλαδή, ο μπαμπάς και η μαμά. Όχι, ήμουν πολύ υπάκουη. Ήμουν και φλόρος. Δεν ταιριάζει καθόλου αυτό. Δεν ταιριάζει καθόλου. Καθόλου. Μη θαμανείς. Με τους γονείς ήμουνα πίκο. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Για να περνά το δικό σου. Αρνίλη, αρνίμουν με τους γονείς. Όχι να περνά το δικό μου. Ήθελα έτσι να με τα έχω καλά μαζί τους. Δεν είχα κόντρα. Ναι, ήμουνα καλά δηλαδή με τους γονείς μου. Είχα πολύ... Δεν είχα το παιδί που έκανε επανάσταση, ας πούμε, okay, καθόλου. Αλλά στο σχολείο ήμουνα φασαριατζού και τα λοιπά. Ναι, μεγάλωσες λοιπόν, έγινες ηθοποιός, σε απολαύσαμε σε πάρα πολλές σειρές. Μας έχεις χαρίσει πραγματικά στήρευτο γέλιο όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα το κάνεις πιο έντονα stand-up, δεν σε βλέπουμε τόσο πολύ τηλεοπτικά. Ναι. Έχεις το κανάλι σου στο YouTube. Τι σε όθησε να βγεις στο YouTube και να πεις αυτό που σε έπνιγε? Τίποτα δεν με όθησε εσύ. Όλοι μου το λένε και νομίζουν ότι είναι σχέδιο. Εμείς κάναμε αυτά τα βιντεάκια στο Facebook. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι πλεκτάνη, είναι Βυζάντιο. Εμείς κάναμε τα βιντεάκια αυτά στο επί Facebook. Ναι, ναι. Κατάλαβες, όταν ακόμα ήταν συντόξες του. Και μου είπε ένας φίλος μου, εσύ, υπάρχει το YouTube, μπορείς να το κάνεις. Και έτσι ξεκίνησε. Πολύ. Ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που μπορεί να σε δει περισσότερος κόσμος. Ναι. Ας πούμε. Και έτσι ξεκίνησε. Όταν ακόμα το YouTube δεν ήταν. Καραμπαμπάμ, πριν 7 χρόνια δεν ήταν τα ντουζένια του. Ναι. Ήταν πολύ αρχή. Και έτσι σιγά σιγά μετά κράτησα μια συνέπεια και έγινε σαν εκπομπή. Είναι εύκολο να γυρίζεις ένα τέτοιο βιντεάκι. Πολλοί πιστεύουν ότι απλά βάζεις μια κάμερα, κάθεσαι εκεί 20 λεπτά σε ρί, το γράφεις και είναι τόσο εύκολο. Ναι, για μένα ακριβώς αυτό είναι. Είναι αυτό. Δηλαδή, ή από πίσω υπάρχει ένα συνεργείο, όχι, υπάρχει σκέψη. Για μένα σενάριο... είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή το βίντεο μου κρατάει 20 λεπτά. Το έχω γράψει 27. Okay. Μαζί με τις διακοπές μου που θα σκεφτώ. Δεν θα κάνω ένα σαρδάμ. Αυτό είναι για μένα. Λέω, δηλαδή, έχεις τέτοια ταχύτητα. Το λες εκείνη την ώρα. Είναι όλα... στα 30 λεπτά. Και σου εμπνέεις από τι, κάτι που θα δεις στην τηλεόραση. Τίποτα. Μπορεί είναι, να σε πνίξει. Ναι, κάτι, ναι. Ό,τι σε πνίγει, ό,τι θες να βγει. Ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα το υπόθεση Σακύρα, που έκανα για την απάτη, όταν πήγα να ξεκινήσω, είχα ανοίξει την κάμερα και είχα στο μυαλό μου να κάνω ποιοι άνθρωποι σε θυμώνουν. Mm. Είχα σχεδόν το θυμό στο μυαλό μου. Και ακριβώς την ώρα που με είδα. Λέω, καλή, αυτό είναι σαν τα μαλλιά μου. Είχε πει ένας, σαν τη Σακύρα τα κάνει τα μαλλιά σου. Ναι. Είχε πει για ένα παλιό βίντεο. Ναι. Λέω, θα κάνω αυτό με τη Σακύρα. Εκείνη την ώρα το αποφάσισα, με ανοιχτή την κάμερα. Και πήγε έτσι σε ρί. Έτσι είναι. Ή θα μου πει κάτι Γιάννα, είναι μεγάλη πηγή έμπνευσή μου. Ναι. Είναι η Γιάννα η Κελμπακούρη. Έτσι, ναι, το κορίτσι μου. Η οποία πάντα για χρόνια μου δίνει θέματα. Μου λέει, θα πει γι' αυτό. Ότι δεν υπάρχει. Γιατί το ζει, ναι, καταλαβαίνεις, το ζει το δράμα. Αυτή είναι τα κεντρικά τη. Οπότε σου δίνει, σου δίνει η πηγή. Κάτι δεν παίρνει από τον παλμό του κόσμου. Δεν παίρνει. Ναι. Κάποια θέματα δηλαδή δεν αντλήσει από εκεί. Ναι, ναι, full. Ποια είναι τα πιο must. Κοίταξε, από ό,τι έχω καταλάβει στο YouTube απασχολούν πάρα πολύ τα ερωτικά. Ναι. Δεν θα σταματήσουν όχι ποτέ. Όχι μόνο στο YouTube, παντού. 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 Ναι. Και στα τραγούδια, στα σύριαλ, ναι, τα παντού. Όλα. Δηλαδή, άμα πεις κάτι ερωτικό, ναι, είναι, ο κόσμος είναι χάλια. Δηλαδή, τα ερωτικά είναι κατά διαόλου πηγαίνουν. Κατά διαόλου. Δεν ξέρω τι σημαίνει με τα social, αυτή η φάση, το λέω και στην παράσταση. Εμείς παλιά λέω γνωριζόμασταν με δίσκο, γι' αυτό και έχω τα παιδιά σε ένα κομμάτι δίσκο. Ότι εμείς ήμασταν αλλιώς. Ξέρεις, πιανόμασταν, ναι, χουφτωνόμασταν. Τώρα είναι όλα λίγο μοναχικά, mm, λίγο μέσα από τα εφαρμογές. Ναι. Και εσένα είναι 12, το βλέπεις με την κόρη σου. Ναι. Εγώ προχθές μιλούσα με τη φίλη της, ήταν με τα κινητά. Ναι. Μιλούσαν από κοντά. Α, τραγικό. Και εγώ το κάνω τώρα. Δηλαδή έχω πάρει και εγώ τα χωριά της. Ναι. Τραγική. Δεν της λέω έλα, της στέλνω μήνυμα, έλα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, αυτό λοιπόν που μας σόκαρε τελευταία, μας εντυπωσίασε, ναι, είναι ότι ξαφνικά είπες να ασχοληθώ
με την ψυχολογία. Έχει σπουδάσει νομική, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει πτυχίο. Ναι, ναι, ναι. Δικηγόρο, δεν σε είδε ποτέ. Έκανα και άσκηση και έφυγα. Δεν τα άντεξα. Άρα το είδε ότι δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν για σένα. Δεν ήταν για μένα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ κι εγώ σε ένα δικαστήριο, αλήθεια, να αγορεύει. Όχι ότι δεν το είχε. Το έχει. Δεν έχει χιούμορ η δικηγορία. Όχι. Όχι. Όχι, το πιστεύω. Τι χιούμορ να έχει όταν έχει να κάνει με τα δικαιώματα του άλλου, εσύ. Εγώ θυμάμαι ένα σκούμενο και είχε έρθει ένα κύριο και μα ρώτησε, παιδιά, με το χωράφι μου, τι θα γίνει. Και είχα λυπηθεί τόσο πολύ. Λέω, αυτό τώρα νοιάζεται για το χωράφι του και εμεί έχουμε τον ντορό μα. Α πούμε, είχαμε ο δικηγόρο που δούλευε για 300 υποθέσει. Και αυτό ο καημένο του λέει, τι να σα πω, δεν έχω δει τώρα βγήκα το πανεπιστήμιο. Δεν ήξερα τίποτα. Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι απλό. Η δικηγορία δεν είναι απλή. Πρέπει να είσαι πολύ απ' έξω, να μην μπαίνει καθόλου μέσα συναισθηματικά. Α, μα τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Εσύ λοιπόν. Τώρα μας τόσκασες το καινούριο το φιντάν. Ναι, δεν είναι τόσο καινούριο. Ναι, καινούριο είναι. Καινούργιο. Για μας είναι καινούριο. Ναι, ναι. Απλά εγώ το σκέφτομαι χρόνια. Ουσιαστικά κάνω αυτή την επαφή που έχω με τον κόσμο. Έχει πάντα το χαρακτήρα. Ένα περίεργο πράγμα από τότε που μικρή πάντα. Ψυχοθεραπευτικό. Κάποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι. Λες και είχα εδώ, ρωτήστε με. σε παρακαλώ, κάτι βαθιά προβλήματα μου στέλνουν. Αλλά πιο πολύ ξεκίνησε με το ότι διάβαζα τη Δήμητρα. Τη βοηθούσα σε δύο μαθήματα φέτος, θεωρητικά. Να τις κάνω σχεδιαγράμματα και να μιλάμε, ιστορία και Οδύσσια. Πόσο χρόνο είναι περίπου, 13. Και εκεί που ξαναμελέτησα, δηλαδή ξαναμπομπήκα στη δικασία των σχεδιαγραμμάτων κτλ., λέω μου λείπει πολύ ρε παιδί μου αυτό που είχα διαβάσει. Η επιστημονική προσέγγιση ενός πράγματος. Και επειδή μου αρέσει η ψυχανάλυση, λέω να ασχοληθώ με αυτό. Θα το κάνεις μέσα από το YouTube, δηλαδή τώρα αυτό. Όχι, όχι. Θα πάω σε έναν χώρο που σχολεί, ένα ίδρυμα το οποίο θα μάθω πολλά πράγματα. Δεν θα σπουδάσω ψυχολογία. Αποφάσισα να μην σπουδάσω για πάρα πολλούς λόγους. Σεμινάρια, ας πούμε, μπορείς να κάνεις. Τύπου. Δεν είναι σεμινάρια, είναι κάποιοι κύκλοι, οι οποίοι όμως στην Ελλάδα, ένας ο οποίος δεν έχει προηγούμενο πτυχίο ψυχικής υγείας, δεν μπορεί να πάρει κάποια στιγμή κάποια δουλειά που να λέγεται ψυχοθεραπευτής. Και πολύ δικαίως. Mm-hmm. Κατάλαβες τι λέω. Μπορείς να είσαι κάτι σαν σύμβουλος, κάτι σαν. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις ένα τίτλο τέτοιο. Εγώ λοιπόν θα το πλαισιώσω, έδωσα στον εαυτό μου ένα περιθώριο 4 ετών. Μέχρι τα 54-55 να ολοκληρώσω ένα κύκλο σπουδών όσο πιο άρτιο γίνεται. Κατάλαβες, χωρίς να μπω στη σχολή του Πανεπιστημίου. Για τι χρήση αυτό το θες, εσύ. Ορίστε. Για τι χρήση, τι θα το κάνεις αυτό στη ζωή σου. Το κρατάς για σένα, το κρατάς για το stand-up σου. Όχι, όχι, θα ήθελα να μπορώ να ασχοληθώ κάποια στιγμή. Επαγγελματικά. Ναι, ναι, επαγγελματικά. Με συνεδρίες, με κόσμο. Ναι, 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 θα ήθελα πολύ. Έλα. Ναι, ναι. Θέλω να δώσω τον εαυτό μου το δικαίωμα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι της βγαίνει πηγαία γιατί της το ζητάει ο κόσμος. Δηλαδή μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχει ανοίξει μέσα από το κανάλι. Μα είναι χρόνια, δεν είναι μόνο στο κανάλι. Αυτό σου λέω. Είναι ένα μέρος του χαρακτήρα μου πολύ έντονο, ναι. Θα έλεγα είναι γονιδιακό και στη μαμά μου συνέβαινε. Αλήθεια. Η μαμά δηλαδή ήταν οι γειτόνισσες πηγαίνουν να ζητήσουν συμβουλές. Ήταν παιδί μου. Με τη μαμά μου μιλούσαμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Δεν μιλούσαμε ποτέ όπως μιλάνε οι μαμάδες με τα παιδιά. Μιλούσαμε πολύ για τους ανθρώπους, για το πώς είναι. Από μικρή μέσα ένα κλίμα πιο βαθιά να κοιτάω τον άλλον. Και τώρα και η Δήμητρα είναι έτσι. Άλλο χτυκιό. Oh. Το πήρε και η Δήμητρα. Σόι πάει το Βασίλειο, πάρα που έλεγε και μάλλον. Ναι, ναι. Απλά σου είπα να το σπουδάσω. Μέσα από το θέατρο όμως μπορείς αυτό να το απευθύνεις σε πάρα πολύ κόσμο ταυτόχρονα. Ναι. Ενώ μέσα από μια συνεδρία θα το προσφέρεις σε έναν. Ναι. Αυτό πώς το αντισταθμίζεις. Είσαι μια ομαδική που. Σε μια ομαδική με 5, 6 και 10 άτομα. Δεν νιώθεις ότι έχεις χώρο για να το κάνεις σε πάρα πολύ κόσμο και ξαφνικά θα το περιορίσεις. Κοίταξε, δεν είπα ότι θα καταργήσω κάτι. Είδα ένα περίφημο άρθρο που λέει «Εγκαταλείπει την καριέρα του, πέθανε στο γέννη». Ναι, ναι, ναι. Ήξερες τι λένε και στο Hollywood αυτά γι' αυτό. Ναι, 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 είναι πολύ ωραία. αυτή τη σεζόν ξεκουράζομαι. Ναι. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω κάτι. Απλώς θέλω να έχω το δικαίωμα να μπορεί μπορώ, να το κάνει. Καταρχάς, αν έχω διάρκεια στη θέληση. Mm-hmm. Μπορεί η θέλησή μου να στερέψει. Mm. Προς τον παρόν θέλω πολύ. Αν συνεχίσω να θέλω, θα ήθελα να μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ, δεν ρίχνω τη μουτίδου. Πόγω μετά. Χάλια θα βγεις. Το άλλο που με εκπλήσει σε σένα είναι ότι, εντάξει, το ξέραμε ότι είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, και πράγματα που έχεις δηλώσει κατά καιρούς, ναι. Που ήθελα να σε ρωτήσω αν σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να σου κάνουν κακό, σε εισαγωγικά. Όπως... Και τι εννοώ, ας πούμε. Έχεις δηλώσει ότι την κόρη μου δεν τη βάφτισα, όχι για αυτή τη ιδεολογία που λένε, την πιπίλα που λένε οι γονείς, θέλω να επιλέξει τη θρησκεία μόνη της και να τη βαφτίσω εγώ χριστιανή και να γραφτεί, ας πούμε, στην ταυτότητα. Mm. Δεν το κάναμε γι' αυτό και οι γονείς που δεν τα βαφτίζουν στα παιδιά τους δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είμαι άθεη. Ναι. Αυτό δεν σκέφτηκες ποτέ. Μήπως δεν πρέπει να το πω, γιατί μπορεί να χάσω το κοινό. Συγγνώμη, για τη βαφτίση ή για το άθεη. Για το άθεη. Για το αφορμή όμως τα βαφτίσια. Όχι, ποτέ δεν ήρθα στη σύγκρουση να πω ότι άμα πω ότι είμαι άθεη θα χάσω κάποιον. Δεν το είχα τη σύγκρουση αυτή. Θα έπρεπε βέβαια. Αλλά από την άλλη και ο πρώην πρωθυπουργός άθεος ήταν. Mm. Δηλαδή, θέλω να πω, και πολιτικά ψηφίστηκε ένα άτομο άθεο, αν το πάρεις και έτσι. Ναι. Θέλω να πω, εγώ δεν επιζητώ
την απόλυτη εμπιστοσύνη κάποιου. Βέβαια, εμπιστοσύνη ένα κοινό. Έχεις δίκιο. Ότι χάνω μια επαφή. Καλλιτέχνες. Ναι. Κάποιοι καλλιτέχνες δεν θέλουν ποτέ δημόσια να δηλώσουν ότι είναι γκέι. Να μην συγκρουστούν. Να μην συγκρουστούν. Δεν νιώθω, Μπέτη, ότι συγκρούομαι. Είναι μια βαθιά μου αλήθεια που αν δεν το έλεγα θα ήταν και ψέματα. Ναι. Δηλαδή, τι να πω. Επίσης, το ότι είμαι άθεη δεν σημαίνει ότι. Προτείνεις και στους άλλους να είναι άθεοι. Πρώτον, καθόλου. Και δεύτερον, δεν είναι ότι δεν σέβομαι τα θεία. Εντάξει, δηλαδή το αστείο που κάνω στην παράσταση, για παράδειγμα φέτος, το θρησκευτικό αστείο που κάνω είναι ρε στην καραντίνα, η τρίτη ηλικία ξεσηκώθηκε να πάρουμε την κοινωνία. Και οι παπάδες μαζί, Αντάρτικο. Κοινωνήστε ρε! Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν είναι ότι κοροϊδεύω κάποιον. Είναι μια χιουμοριστική προέκταση που τραβάς στην άκρη τη θεία κοινωνία που έχει γίνει χαμός. Το ανθρώπινο στοιχείο σε σχέση με αυτό. Δεν έχω κάποια σύγκρουση στην καθημερινότητά μου γιατί είμαι άθεη. Με κανέναν. Έχω ένθεους φίλους. Κάτω κάτω μια δική σου πεποίθηση. Ναι, έχω βαθιά θρησκευόμενους φίλους. Mm-hmm. Έχω κολλητό που είναι βαθιά θρησκευόμενος. Βαθιά όμως. Και το δηλαδή, σέβεσαι απόλυτα και έτσι πρέπει να είναι. Τζιχαντιστής από την άλλη μεριά. Ναι. Και ας πούμε για παράδειγμα, εγώ αν είναι να βρίσω, δεν θα βρίσω μπροστά του. Γιατί τον σέβομαι ότι φύγεται. Κατάλαβα. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό από τη μεριά του δεν προσπαθεί να με πείσει. Ναι. Κάνουμε τα αστεία μας. Να δούμε που θα βρει χαϊρίση. Είδαμε και εσένα. Ναι. Αυτά ναι, είδαμε και εσένα που πιστεύει. Ή πες εσύ το Θεό κάτι, εμένα δεν με ακούει. Ναι, τέτοια λέμε. Αλλά ουσιαστικά δεν συγκρούμαστε. Είπες ποτέ κάτι για το οποίο έχεις μετανιώσει. Έχεις δηλώσει ποτέ κάτι που λες. Α, εδώ μάλλον το πέρασα το όριο και δεν το ήθελα. Όχι. Αν με βοηθήσετε, μπορεί να πω, αν θυμηθώ κάτι. Αλλά τώρα από μόνη μου δεν θυμάμαι κάτι. Όχι. Τώρα ανέφερε τον πρώην Πρωθυπουργό και ήθελα να τη ρωτήσω, έχεις ασχοληθεί με την πολιτική? Ναι, είχα βάλει υποψήφια στην προηγούμενη φορά με το Κινάλ, με τη Φόφη. Α, ούτε αυτό θα το περίμενα από σένα, ας πούμε. Ναι. Με ήμουν πάντα πολιτικοποιημένη όμως. Στο Πανεπιστήμιο ήμουν και κομματικοποιημένη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το να βγεις μπροστά να ασχοληθείς με την πολιτική, γιατί είναι. Κοίτα, εμένα μου αρέσει οτιδήποτε έχει με πολύ κόσμο. Ναι, δηλαδή, η κοινωνία. Ναι, ακριβώς. Πάρα πολύ. Αυτό, το κοινό, η συναλλαγή. Η πολιτική δεν είναι εύκολο κομμάτι, παιδί μου. Από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον, τόσοι άνθρωποι που. Να μπορεί... στα λέω εγώ που πήγα και έκανα ακόμα. Από τα κεντρικά. Τι είδαν τα ματάκια μου. Πολύ άσχημα. Ναι. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί? Εντάξει, πρόκειται για πόλεμο κάτω από τη μέση τα χτυπήματα. Είναι ένα επίπεδο. Σου άρεσε, εντάξει. Τι. Δεν θα πω το περίμενα. Ξεστή. Άλλο σαν θεατής και άλλο σαν υποψήφιος. Okay. Όταν είσαι υποψήφιος, νιώθεις ξεβράκωτο στα γκούρια. Δηλαδή νιώθεις με ποιον πάω να τα βάλω. Αυτό σταμάτησε. Και παρόλα αυτά, όχι ομολογουμένος ο κόσμος, 3.000 άτομα τη Θεσσαλονίκη, με το φοβερό πρόμο που έκανα με κάτι μπλουζάκια που γράφαν Σοφία και τα φορούσαμε 4 άτομα. Με ψηφίσανε οι άνθρωποι. Δηλαδή είπαν ναι, θέλουμε να την ακούσουμε τη Σοφία. Όχι, δεν σταμάτησα. Γι' αυτό σταμάτησα γιατί βγήκα. Αν έβγαινα θα ήμουν. Α, okay. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα καθόμουν. Θα το ξανασκεφτόσουν, θα το ξανάκανε στο μέλλον. Τώρα που με προτείνανε δεν ήθελα. Μου κάνανε έτσι. Το είδα, λέει, το έργο. Δεν μου άρεσε. Μου κάνανε δύο κρούσεις, λέω, δεν θέλω, δεν περνάω καλά. Ναι. Μπορεί να το ξαναθελήσω. Επίσης, δεν μπορώ να. Αυτό που λένε, ναι, αλλά είχες πει, είχα πει. Τώρα, μα ξελέω. Θέλω να πω. Δικαίωμα έχουμε να λέμε και να κάνουμε τι θέλουμε. Αφοπλιστικά, ειλικρινά. Ναι, εσύ, και χαλιά θα βάλω στην κεφάλι μου. Ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος γι' αυτό το. Είχες πει ότι. Πότε, πριν δύο χρόνια. Καλά. Άλλαξα. Δεν έχω δικαίωμα. Αν έβγαινες, τι θα ήθελες να κάνεις, ποιος ήταν ο στόχος σου? Είχα ο βασικός μου στόχος και στη Φόβη το είχα πει, ότι μου ενδιαφέρει ο πολιτισμός Θεσσαλονίκης. Okay. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη για μένα είναι ένα μέρος το οποίο έχει μείνει πίσω για τεχνικούς λόγους. Και ένιωθα ότι μπορώ ουσιαστικά να προσφέρω δύο πράγματα, πολύ δύο. Ναι, δύο. Ναι. Δύο ιδέες είχα στη Φόβη, να τις κάνω πράξη. Όχι κάτι φοβερό, δύο ιδέες είχα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είχε όμως αυτό το όραμα. Ναι, ναι, δύο ιδέες, ναι, αυτό καθαρό, θα κυνηγήσω. Πολύ, ναι. Πολύ καθαρό, στον τομέα του πολιτισμού, στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ήθελα να προωθήσω δύο πράγματα. Και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι σαν εσένα, γενικότερα, που έχουν περάσει από αυτόν τον χώρο, ξέρουν πέντε πράγματα περισσότερα από τους άλλους. Εσύ τώρα δεν θα ξέρεις περισσότερα για την τέχνη από κάποιον που είναι πολιτικός μηχανικός. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Αν θες να ασχοληθείς με τον τομέα σου, εγώ δεν είπα να ασχοληθώ με την οικονομία. Λέω κάτι που να έχει κάνει την τέχνη. Με τις δομές του πολιτισμού. Αυτό. Κάτι γίνεται γειτονικό με μένα. Στο χώρο σου, δηλαδή, τι μπορεί να άλλαζες, στο χώρο τον δικό μας, να το βάλουμε έτσι. Αυτό ήταν το θέμα μου, η εκπαίδευση. Δηλαδή, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να μπορούν οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται στην υποκριτική. Ουσιαστικά, αυτό ήταν ο στόχος μου ένας. Να δημιουργηθούν δομές εκπαίδευσης για παιδιά, γιατί βλέπω, ας πούμε, επειδή κατά καιρού διδάσκω. Ναι? Εκτός σχολείου. Όχι, για δραματικές. Okay. Να σπουδάζουν ηθοποιοί ή μουσικοί. Πιο πολύ για αυτές τις δύο τέχνες ενδιαφερόμουν. Να μπορούν να. Έχουν να πάνε κάπου. Δεν ξέρω, Μπέτη, αν το ξέρεις. Δεν έχουν να πάνε πουθενά. Είναι ελάχιστες οι σχολές. Οι δωρεάν σχολές. Οι κρατικές. Όλοι δίνουν χρήματα. Για να δώσουν χρήματα, πάνε δουλεύουν. Λείπουν στα μισά μαθήματα γιατί είναι σε μεροκάματα. Και δεν υπάρχει ουσία. Καμία. Γιατί εγώ είμαι κατά καιρούς δασκάλα. Και βλέπεις, η μισθή αξιλείπει. Πού είναι για μεροκάματα. Τότε του πεις, μην πας. Αφού πρέπει να πληρώσεις τη σχολή. Ενώ αν αυτό το παρήχε το κράτος,
πιστεύω ότι υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν χορηγίες, δωρές, άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια. Εκεί ήθελες να κάνεις φόκους. Ναι, φόκους να κάνω στην εκπαίδευση των μουσικών, των ηθοποιών και των άλλων τεχνών. Αλλά ας πούμε, επειδή την πληγή του τρόπο μέσα των ηθοποιών, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να βγεις καταρτισμένος στο οποίο στην Ελλάδα. Επειδή μίλησες τώρα και για πληγή και επειδή θες να ασχοληθείς και με την ψυχοθεραπεία, πώς θα αντιμετώπιζες το γεγονός αυτό που συνέβη με το Me Too? Πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν τέτοιες καταστάσεις, να μην τις ζουν, να μην τις δέχονται? Κοιτάξτε, εγώ έχω επιλέξει την ευθεία οδό. Δηλαδή, εγώ έχω επιλέξει τα 13 χρόνια της Δήμητρας να έχω μία επαφή μαζί της πολύ καθημερινή, πολύ ωρή, ώστε να μπορώ να χτίσω μία σχέση, η οποία όπως φαίνεται έχει χτιστεί. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, στην οποία τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους. Δηλαδή, δεν λέμε έφυγε, λέμε πέθανε. Mm-hmm. Δεν λέμε κάποιος μπορεί να σε ακουμπήσει, λέμε κάποιος μπορεί να σε βιάσει. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να ωρεοποιήσω μια κατάσταση για να τη βάλω στο μυαλό. Καλά, όχι όταν ήταν πέντε. Τώρα που είσαι στην εφηβεία, μιλάμε πια η ευθεία οδός. Δηλαδή, το να πεις στο παιδί σου. Αλήθεια. Οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείς απειλή, φόβο, δυσφορία σε ένα περιβάλλον, αμέσως να το αναφέρεις. Στον πρώτο ενήλικα που θα βρεις. Στον πρώτο ασφαλή ενήλικα. Είσαι σε ένα μολ, θα πας στο ταμείο, θα πεις χίλια συγγνώμη, θέλω να κάτσω εδώ να πάρω ένα τηλέφωνο. Είσαι στο σχολείο, στο γυμνασιάρχη, θέλω λίγο να σου μιλήσω. Αισθάνθηκα κάτι από κάπου. Δεν θα μείνει ποτέ υποσκιά. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν πρέπει να μείνει υποσκιά. Γιατί άμα μείνει λίγο υποσκιά, το κουκούλωσες. Θα έρθει άλλη μέρα, θα το ξαναδεχτείς, θα πεις όχι, άμα το πω, έγιναν δύο φορές. Μετά γίναν τρεις, μετά γίνεται συνήθιο. Δυσβάστακτο μετά. Ναι. Και μετά δεν μπορείς να το ανοίξεις. Πες το λέω από την αρχή. Τι σε ταλγαδιάζει, πες το μου. Στις σχέσεις. Τι, ποιον γουστάρεις, ποια γουστάρεις, για ποιο λόγο. Να το βάλουμε κάτω. Τι συμβαίνει, όλα είναι υπό ανάλυση. Εσύ έχεις δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά στο χώρο σου? Ναι, όχι σεξουαλική, δεν είχα τη χαρά. Οι γυναίκες που δεν είναι ωραίες δεν έχουν τέτοιο. Έχουν. Έχεις πει για τα κιλά σου, ότι σου λένε πολλές. Πολύ, πολύ. Όχι. Η κακοποιητική συμπεριφορά ήταν bullying εργασιακό. Α, εργασιακό. Ναι, για εργασιακό. Το ταλέντο σου, ας πούμε. Όχι, όχι. Ουσιαστικά τότε στο Me Too δεν έσκασε η φάση του εργασιακού. Πολύ λίγο έσκασε. Ναι, ναι. Κουκουλώθηκε, μπήκαν τα σεξουαλικά μπροστά. Ναι. Τα οποία δεν τα υποτιμώ, είναι μείζον θέμα. Αλλά ο άλλος τομέας, σε όλες τις δουλειές, είναι το bullying των σχέσεων. Το λεκτικό. Ναι. Ο ψυχολογικός πόλεμος. Τι σου έχει συμβεί, δηλαδή? Μπαίνεις και έχει πολλούς αρχηγούς που τους φοβάσαι. Έχει πολλές προσωπικότητες στον χώρο νοσηρές που μπαίνεις και. Εσύ δείχνεις ατρόμητη. Δεν θα πίστευε κανείς ότι εσύ μπορεί να φοβηθείς κάποιον. Τι δείχνω? Ένα... Ατρόμητη. Δείχνεις, Σοφία, αλίμονο. Έχεις μια ισορροπία μέσα σου, νιώθουμε ότι είσαι πολύ. Αφήνεις, δεν θα πέσει τίποτα έξω από τα δόντια τα λες. Μα δεν κατάλαβες. Και που τα έλεγα είχα φόβο. Δηλαδή, ενώ έδειχνα την παρουσία μου και ήμουν παρούσα, πάλι υπήρχε ένας ενδόμηχος. Φόβος για να μην χάσεις τη δουλειά. Όχι, καθόλου. Τι? Το άτομο σκορπούσε τρόμο. Υπάρχουν άτομα που σκορπάν τρόμο. Στον χώρο τώρα, ναι. Τώρα πρώτη φορά τα ακούμε. Όχι. Μπαίνεις και είναι. Προσπαθώ να καταλάβω ότι. Ο άλλος αβουνό που είναι έτοιμο να βρέξει. Και φοβάσαι. Και εντάξει, εγώ είμαι 50 χρονών πια. Εντάξει. Λίγο έχει άμυνες. Τα 25 χρόνια τι θα κάνουνε. Θα είναι και σούζα. Και κοντά στη μία σούζα δεν θα έρθει και η άλλη σούζα. Κατάλαβες τι λέω. Κοντά στον ένα φόβο δεν θα έρθει και ο άλλος. Δεν θα έρθει και το άλλο. Δεν θα έρθει και μήπως αν πω όχι. Και μήπως υπάρχει μια απειλή. Ναι, ναι. Και να μα χάσω τη δουλειά μου. Και έχω πει στη μάνα μου ότι βρήκα δουλειά. Ενώ έφτασα αίμα για να σπουδάσω ηθοποιός. Και είπαν ότι άμα δεν βρεις δουλειά. Μήπως να κάνω και αυτό. Μήπως. Και αρχίζουν τα παιδιά και χαλιούνται ουσιαστικά από εργασιακό bullying. Το οποίο καταλήγει σε σεξουαλικό πολλές φορές. Καταλαβες. Το σεξουαλικό δηλαδή είναι μια έκφανση. Στο εργασιακό πριν. Το βουλώνεις, υπογράφεις συμβόλαια που είναι, μην πω, διάτρητα. Παραβιάζονται άρθρα, δικαιώματα. Και είσαι ένα τίποτα, ένα μηδενικό. Δεν έχει καμία αξιοπρέπεια. Βγαίνει και πρέπει να είσαι και χαρούμενο πάνω στη σκηνή. Ο κόσμο βλέπει. Αυτό είναι το λάθο των Ελλήνων καλλιτεχνών. Βγαίνουν και λένε μόνο συμβατικά πράγματα και δεν θέλουν να λένε. Του λένε ποιο αγαπημένο ηθοποιό, όλοι. Ναι. Α, καλά. Ποιο δεν σε αρέσει, κανένα. Τα πάω καλά με υπέροχα, με όλου. Και ξαφνικά βγαίνω εγώ πάρα πολύ. Για να μην χαλάσει. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη όταν λέω, α πούμε, ο αγαπημένο ηθοποιό είναι ο Μπέζο. Πεθαίνω, δεν μπορώ με τον Γιάννη, τον βλέπω όσα χρόνια και να περάσουν, έχω πρόβλημα. Με χτυπάει τα τσάκρα μου, γελάω. Λέγοντας τον Μπέζο, δεν είναι ότι δεν έχω πει κάποιους άλλους. Mm. Ναι, αν με ρωτήσεις, μπορώ να σου πω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πω και κανέναν. Καλά, έχουμε ζήσει το παρελθόν τέτοια στιγμή, το θυμάσαι. Με νέο ηθοποιό που είπε ένα όνομα και δεν είπε κάποιον άλλον και βγήκε όλος και λέει γιατί δεν είπε σε μένα. Βασιλόπουλος. Ναι. Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, είχε γίνει. Για παράδειγμα, δεν το είπα για τον Πέτρο, αλλά λέω ότι. Δεν μπορείς πια. Δεν το είπα καθόλου για τον Πέτρο. Το είπα για λέμε ότι έχει προκύψει το είπα για συναδέλφισσα μεγάλη, την οποία τη ρωτάν κατά καιρούς διάφορα κέρια ζητήματα, πολιτικά, Me Too, και για όλα έχει βρει μια τόσο τρυφερή απάντηση. Mm. Πού είναι κουραστικό αυτό.
Για το MeToo, καταπληκτικό. Πρέπει να συμβαίνει πάντα. Ναι. Είπε κανείς ότι δεν είναι καταπληκτικό ή ότι δεν πρέπει να συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, λες τόσο συμβατικά πράγματα που μόνο νέοι έχουν να σε πούνε. Έχεις αισιοδοξία που αλλάζει η εποχή και ναι. πια αρχίζουν και μιλάνε ναι, όλοι. Και, ναι. και λένε και δεν φοβούνται και προχωράμε. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Εγώ ζω, είμαι 50 χρόνια σε αυτή τη ζωή και έζησα εποχή που στο σίριαλ έλεγε στο ρόλο του μπιπ ο τάδε για τον ομοφυλόφιλο με την λέξη που χρησιμοποιούμε την καθομιλουμένη, ναι. τόσο υποτιμητικά. Και είμαστε στην εποχή που υπάρχουν σίριαλ με ομοφυλόφιλους κανονικά πια. Είναι στη ζωή μας. Όλα τα πρότυπα σεξουαλικότητας μπροστά μας, με πόλεμο, με πόλεμο. Mm. Με αγκάθια, με αγκάθια. Με τι λέμε τη γνώμη μας. Αλλά κάναμε ένα βήμα. Βλέπω το παιδί μου είναι αλλού, σε άλλο level. Το απασχολούν άλλα προβλήματα, όχι αυτά που απασχολούσαν εμένα. Και εγώ το ζήσα, πρόλαβα και το είδα. Τι, στο Me Too, στα σεξουαλικά, στην σεξουαλικότητα, στα εργασιακά, στο πώς ψάχνονται, στη μοναξιά που θέλουν. Αυτό λέει ναι. Μια χαρά είναι ναι. Εγώ πολύ κυρία τους βρίσκω. Δεν σε τρομάζει που δεν ζουν αυτό το ρομαντισμό που ναι. ζήσαμε εμείς. Ναι, την αθωότητα. Ναι, με τρομάζει. Και λέω, και το περιγράφω. Και του λέω, είμαστε στα γειτονιά. Τα αίματα. Μα φοβάσαν να λέω, πάνω να σε πλακώσω. Είχα πάρει σε πλακώσω. Φοβόμαστε. Είχε και τα κακά, είχε και τα κακά. Η σφαλιάρα έπεφτε από το σπίτι μου μέχρι το σπίτι με κλωτσιέ με φέρνει η μάνα μου. Και μου λέει η Δήμητρα, ωραία ήταν. Ναι. Σαν ψέμα. Ναι, ωραία ήταν. Ήσασταν όλοι κάτω έτσι λαχτωμένοι. Ευχόμαστε το ναι. Και η ανεμελιά είναι που εγώ λυπάμαι για τα παιδιά. Αλλά ρε παιδί, δεν γίνεται τίποτα χωρί θυσία. Ναι, έχει δίκιο. Αυτά τα παιδιά τώρα είναι δίγλωσσα. Είναι σε ένα τεράστιο. Κάνουν ένα κινητό που εμείς κάνουμε ένα μήνα να μάθουμε κάτι και αυτά το βρίσκουν σε δύο λεπτά. Απλά εμείς ζούμε τη μετάβαση. Ναι. Εμείς, ας πούμε, είμαστε γονείς μετάβασης. Ναι. Η επόμενη θα είναι πιο. Η Δήμητρα τώρα θα είναι πιο cool. Κατάλαβες. Θα έχει άλλα όμως. Σοφία μου, δεν σε χορταίνουμε, αλλά τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς. Να πούμε για την παράσταση. Βέβαια. Πες, 10 χρόνια Σοφία. Γιατί για την παράσταση δεν είπαμε τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Και είδαμε απλά κόσμο στο ξύλο. κάνω τα 10 χρόνια Σοφία. Είναι ένα stand-up που έχει τα 10 τελευταία χρόνια τα highlights. Έχω κάποια κομμάτια δηλαδή που πήγαν φοβερά αυτά τα χρόνια και τα έχω ντύσει με διάφορα άλλα κτλ. Έχω μαζί μου τους Blackout Crew, τα παιδιά, οι οποίοι δεν θα είναι μόνο στην Κρήτη. Πού μπορούν να μπουν να δουν που θα παίξει. Αυτό θέλω να σας πω. Ακούστε, παιδιά. Θέλω να κάνετε ένα κοντινό πολύ. Δηλαδή θέλω να κάνετε. Ψυχή. Δείτε λίγο ψυχή. Λίγο ρουφήξτε μου την ψυχή. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την περιοδία μου με τα link των εισιτηρίων. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Σε λίγες μέρες παίζω στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Όποιος θέλει να έρθει από την Κρήτη πρέπει να πατάει Μουτίδου 10 χρόνια Σοφίας και την περιοχή που είναι. Γιατί είναι άλλο το link των εισιτηρίων. Αν πατήσετε Μουτίδου 10 χρόνια Σοφίας Κρήτη, δεν θα βγει. Γιατί μου λένε δεν παίζει στην Κρήτη. Παίζω τώρα. 13, 14, 15. 30 του μηνός παίζω στη Θεσσαλονίκη. 4 Ιουλίου παίζω στην Αθήνα, στο Κατράκιο. Και μετά είμαι σε μια μεγάλη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Τέλειο. Απλά να ξέρετε, όποιος θέλει να έρθει, πατάει το όνομά μου και τον ταχυδρομικό κώδικα. Το τηλέφωνο της στο σπίτι μου. Κάτω, το περνάει. Και θα δει πού παίζει. Μπορεί να παίζει στον μπαλκόνι σου. Παίζει ρόλο γιατί τα link των εισιτηρίων διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το ξεκαθάρισμα που έκανα. Εμείς ευχαριστούμε. Είσαι υπέροχη, πραγματικά δεν θέλω